Γεια σας! Εδώ είμαι και πάλι. Πάλι δεν πρόλαβα το φυσικό φως, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το βίντεο δεν μας πολύ χρειάζεται. Όπως είδατε και από τον τίτλο, ήρθε η ώρα να σας πω τη γνώμη μου για την τριλογία της Jennifer Donnelly, που ξεκινάει με το τριανταφυλάκι, ακολουθεί το τριανταφυλλο του χειμώνα και καταλήγουμε στο άγριο τριανταφυλλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης, γιατί έχω να πω πολλά πράγματα. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν είναι το τριανταφυλάκι, είναι αυτό εδώ. Να σας πω ότι όλα και τα τρία βιβλία είναι από τις εκδόσεις Ωκεανίδα και είναι τα πρώτα βιβλία που διάβασα από τη συγκεκριμένη συγγραφέα. Θα μιλήσω λίγο για τη γραφή της αρχικά. Είναι πολύ ωραία, πολύ βατή, καταλαβαίνεις, δεν σε κουράζει, χωρίς πολλές περιττές λεπτομέρειες, όπως κάνουν άλλες. Οπότε είναι πιο έτσι ανάλαφρο και χαλαρό η γραφή της. Και το άλλο καλό που έχει και μου άρεσε και δεν το συναντάς πολύ συχνά σε βιβλία είναι η εναλλαγή που έκανε, δηλαδή έλεγε για κάποιους ξέρω εγώ συγκεκριμένους, στο άφηνε λίγο μετέωρο για λίγο, πήγαινε σε κάποιους άλλους, σου εξηγούσε τι έγινε και εκεί και μετά σου συνέχιζε, οπότε είχες έτσι μια δόση αγωνίας για το τι θα γίνει. Μη με αφήνεις τώρα, πες μου παρακάτω, ξέρω εγώ, σε ένα τέτοιο. Ήθελες να γυρίσεις λίγο τις σελίδες για να δεις τι γίνεται με το ζήτημα που σε καίει και όχι να διαβάσεις κάτι το οποίο είναι απλά σαν διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο βιβλίο αναφέρεται στο Λονδίνο, το 1888, είναι εκείνη την περίοδο που ήταν ο Τζάκ ο Αντεροβγάλτης. Για όσες δεν ξέρετε, τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη ήταν ένας δολοφόνος ο οποίος κυκλοφορούσε στα σοκάκια του Λονδίνου και σκότωνε ιερόδουλες. Οπότε ήταν εκείνη την εποχή, ήταν ο φόβος και ο τρόμος ο Τζάκ. Και πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι η Φιόνα Φίνεγκαν, η οποία μένει σε μια φτωχή γειτονιά στο Whitechapel, αν το λέω καλά, μαζί με την οικογένειά της, τον μπαμπά της και τα τρία της αδέλφια, ένα μωρό σχεδόν νεογέννητο και άλλα δύο αγόρια, ένας μικρός ηλικία και ένας λίγο πιο μεγάλος από εκείνη, και με τη μητέρα της και τον πατέρα της. Και στην ίδια γειτονιά βρίσκεται και ο φίλος της, το αγόρι της, η αγάπη της, η λατρεία της, ο Τζο, ο οποίος είναι λατρεία και δική μου, αν και τα έκανε τα λαφάκια του. Τέλος πάντων, έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά μαζί, αφού μένουν στην ίδια γειτονιά και είναι φίλοι από μικροί, και κάνουν όνειρα μαζί για το μέλλον, να μαζέψουν κάποια χρήματα, έχουν ένα κοινό κουμπαρά που βάζουν κάποια χρήματα για να ανοίξουν ένα δικό τους μαγαζί και να ξεκινήσουν την κοινή ζωή τους μαζί. Εκείνη την περίοδο βέβαια γίνονται και κάποια άλλα θέματα λίγο πιο πολιτικά όσον αφορά πόσες ώρες θα πρέπει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, τι δικαιώματα πρέπει να έχουν κλπ. Οπότε ξεκινάει ένα πράγμα λίγο περίεργο όσον αφορά αυτό το θέμα, το οποίο δεν μπλέκεται η Φιόνα ή ο Τζο, αλλά οι γονείς της, ο πατέρας της βασικά συγκεκριμένα, και τα πράγματα δεν έρχονται ακριβώς για το ζευγάρι έτσι όπως τα ονειρευόντουσαν και φανταζόντουσαν. Αναγκάζονται να χωρίσουν, ίσως και για πάντα, έτσι μας το δείχνει τουλάχιστον στην αρχή. Οπότε ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Η Φιόνα μετά από λίγο καιρό βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση που δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα σας αποκαλύψω πράγματα για το βιβλίο για όσους δεν το έχετε διαβάσει φυσικά. Οπότε τα μαζεύει τα πράγματά της, παίρνει και τον μικρό της αδελφό και πάνε στην Αμερική μόνοι τους, στη Νέα Υόρκη. Εκεί κάνει τα πρώτα της βήματα με το θείο της, ο οποίος ήταν σε άθλια κατάσταση όταν τον βρήκε, αλλά στην πορεία κατάφερε και τον γιάτρεψε. Και αναλαμβάνει το μαγαζί του, το οποίο είναι έτσι σαν μπακάλικο, παντοπολείο βασικά να το πω,
Και σιγά σιγά ανοίγει καταστήματα. Τέλος πάντων, πετυχαίνει η Φιώνα και είναι όλα καλά και όλα ωραία. Μέχρι που έρχεται μια ανατροπή καινούρια στη ζωή της και της ξαναθυμίζει πράγματα από το παρελθόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά το πρώτο είναι απίστευτο. Το μόνο που έτσι λίγο δεν μου άρεσε είναι ότι υποτίθεται πως είναι τριλογία. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι θα συνεχίζεται με την έννοια ότι και στο δεύτερο βιβλίο θα είναι πρωταγωνιστής η Φιώνα και ο Τζο, αλλά δεν είναι συνέβη κάτι τέτοιο. Στο δεύτερο βιβλίο λοιπόν, για να περάσω στο δεύτερο, είναι πρωταγωνιστής η Ίντια, είναι μια γιατρίνα η Ίντια, και ο Σιντ Μαλόν. Αυτό διαδραματίζεται στα 1900, το 1900 πάλι, στο Λονδίνο. Φυσικά υπάρχει και η Φιώνα και ο Τζο μέσα και σε αυτό το βιβλίο, απλά δεν είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές. Ο Σιντ και η Ίντια λοιπόν είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Η Ίντια είναι ένα συνεσταλμένο κοριτσάκι που μόλις αποφύτησε από την ιατρική σχολή και το όνειρό της είναι να ανοίξει μια κλινική η οποία θα περιθάλπτει γυναίκες που δεν έχουν χρήματα να πάνε σε γυναικολόγο, σε γιατρούς και γενικότερα γυναίκες και παιδιά τέλος πάντων. Ο Σιντ είναι το άλλο άκρο, είναι ο κακοποιός της περιοχής, ας το πω έτσι, που όμως εντάξει, η ψυχή του και η καρδιά του φυσικά και δεν είναι κακή, το καταλαβαίνεις από την αρχή με το που τον παρουσιάζει. Απλά η ζωή τον έχει κάνει να είναι σε αυτό το σημείο που είναι. Τέλος πάντων, γνωρίζονται κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες και κακές, δυσάρεστες συνθήκες θα έλεγα. Υπάρχει κάτι κατευθείαν μεταξύ τους. Το καταλαβαίνεις εσύ που είσαι ο αναγνώστης, εκείνοι προσπαθούν να ανταρνηθούν. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι το πιο μεγάλο βιβλίο από την τριλογία. Είναι 900 κάτι σελίδες. Γιατί έχει και πάρα πολλές αναφορές σε πολιτικά γεγονότα εκείνης της εποχής, λόγω του ότι έγιναν πολύ μεγάλες αλλαγές που ήταν καθοριστικές για τη συνέχεια τέλος πάντων και καλώς ή κακώς αναμειγνιόταν και με τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή π.χ. η Ίντια είχε έναν αραβωνιαστικό, αγόρι ας το πω, μελλοντικό γαμπρό, να το πω έτσι, ο οποίος ήταν υποψήφιος πολιτικός κλπ. Οπότε έπρεπε να δώσει κάποιες αναφορές και εκεί. Επίσης, εκείνη την εποχή είχαν ξεκινήσει γυναίκες να πολεμάνε, για να, σε εισαγωγικά το πολεμάνε φυσικά, για να πάρουν την ψήφο, να μπορούν να ψηφίζουν δηλαδή και οι γυναίκες. Πέρα από το ειδήλιο που μπορεί να υπάρξει με τους πρωταγωνιστές και όλα αυτά, μαθαίνεις και ιστορία, εισαγωγικά. Μαθαίνεις πράγματα για το Λονδίνο, για εκείνη την εποχή, για την Αγγλία γενικότερα και όλα αυτά, τα οποία τα θεώρησα πολύ χρήσιμα. Στην αρχή είχα ξενερώσει τη ζωή μου γιατί είδα ότι δεν είναι πρωταγωνιστές η Φιώνα και ο Τζο, αλλά σίγουρα μετά κύλησε πολύ ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ. Το τρίτο βιβλίο, στο τρίτο βιβλίο μάλλον, πρωταγωνιστής είναι ο αδελφός της Φιώνα, ο Σέιμους Φίνεγκαν, τον οποίο μας τον δείχνει μεγάλο και στο προηγούμενο βιβλίο, στο Τριαντάφυλλο του χειμώνα. Μας αναφέρει, από εκεί ξεκινάει να μας λέει τα όνειρά του, το τι θέλει να κάνει και όλα αυτά τέλος πάντων. Μας τον παρουσιάζει σαν χαρακτήρα. Είναι τελείως διαφορετικός από την αδελφή του σαν χαρακτήρας, παρόλο που μεγαλώσαν μαζί, όπως είδαμε στο πρώτο βιβλίο. Είναι της περιπέτειας, θέλει να γίνει εξερευνητής, να πάει σε μέρη του κόσμου τα οποία δεν έχει πατήσει ακόμα άνθρωπο στο πόδι του. Διαδραματίζεται το 1914, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ κοντά και στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε μαθαίνεις και πράγματα και γι' αυτό. Π.χ. έχει
προς τη μέση του βιβλίου αναφορά στο Λόρενς της Αραβίας, που εγώ ήξερα κάποια πράγματα, αλλά έμαθα ακόμα περισσότερο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, εμπλουτίζεις και τις γνώσεις σου. Οπότε ο Σέιμους είναι εξερευνητής, ξεκινάει στο τέλος του βιβλίου του προηγούμενου, έχει πάει στην Ανταρκτική σε μία εξερεύνηση, σε μία αποστολή και γυρνάει. Από το προηγούμενο βιβλίο πάλι μας έχει δείξει ποια είναι η αγάπη του, ας το πω, είναι η Γουίλα, είναι η αδελφή του κολλητού του. Και σε αυτό εδώ το βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε, έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους. Βασικά χωρίζουν περίπου στην αρχή του βιβλίου. Είναι και τα τρία, όπως καταλαβαίνετε, στο ίδιο μοτίβο, είναι μαζί, χωρίζουν και στο τέλος γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία από τη μία είναι ανατρεπτικά, από την άλλη πάλι όχι. Δηλαδή σου περνάει από το μυαλό, αλλά δεν είναι και αυτό ακριβώς που φαντάζεσαι. Οπότε έτσι είναι ενδιαφέρον. Όπως σας είπα, έχει και αυτό τα κομμάτια με την αγωνία. Και στα τρία βιβλία υπάρχει ένας κακός ο οποίος παίζει βασικό ρόλο σε όλη την πλοκή. Επιδεινώνει την κακή κατάσταση που μπορεί να επικρατεί και όλα αυτά. Και σε αυτό το βιβλίο φυσικά και αναφέρεται η Φιώνα και ο Τζο. Μπορώ να πω ότι για κάποιο περίεργο λόγο το πρώτο και το τρίτο μου άρεσαν λίγο περισσότερο, ειδικά το πρώτο, καλά, το πρώτο το λάτρεψα, αλλά το πρώτο και το τρίτο μου άρεσαν λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτό, ίσως γιατί ήταν πιο μεγάλο και μου φάνηκε ότι δεν τελείωνε, παρόλο που το τελείωσα σχετικά γρήγορα για τόσο μεγάλο βιβλίο, αλλά ίσως επειδή είχε και πολλές αναφορές στα πολιτικά γεγονότα, που δεν ήταν τόσο ενδιαφέροντα όσο σε αυτό το βιβλίο που είχε γεγονότα για το πόλεμο. Αυτά είχα να σας πω. Σίγουρα είναι μια τριλογία που σας την προτείνω. Δεν είναι η αγαπημένη μου τριλογία, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου, οπότε σίγουρα σας την προτείνω. Αν την έχετε διαβάσει, πείτε μου και σας αν σας άρεσε κάτω στα σχόλια. Αν δεν την έχετε διαβάσει, να την διαβάσετε γιατί είναι πολύ ωραία πραγματικά. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο που όσον αφορά για book review, σε επόμενο book review βίντεο, μάλλον αν θέλετε κι εσείς, θα σας παρουσιάσω την αγαπημένη μου τριλογία, την αγαπημένη μου από όλες τις τριλογίες και γενικότερα από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει μέχρι στιγμής, την οποία λατρεύω και έχει στιγματίσει, ας πούμε, την καθημερινότητά μου τότε που τη διάβαζα και θα ήθελα πολύ να ξαναθυμηθούμε μαζί όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί την έχω διαβάσει εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας!